σε αυτές τις αγαπημένες αξίες του ανθρώπου, όπως είναι το σεξ, όπως είναι το φαγητό και όπως είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι τελευταίο πάντως σε αυτή την περίοδο. Ωραία. Δεν με αγχώνει, δεν με ενδιαφέρει. Άντε να βάλουμε το σεξ 2 λοιπόν και το φαγητό 1, αφού ντρέπεσαι. Ναι, και έτσι μπορεί να συνδεθούν και πολύ ωραία αυτά. Πολύ σωστή, την καλύτερη απάντηση που έδωσες, βέβαια, αυτά είναι. Σου γίνεται πρόσκληση από το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα και τη Φέση Κορδά να έρθεις καλεσμένη, να σε χαρούμε πάρα πολύ, να τραγουδείς, να μας πεις τα νέα σου και μέσα στην όλη εκπομπή, επειδή έχουμε μάθει ότι μαγειρεύεις καταπληκτικά, θα μαγειρέψεις και με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Θέλουμε να ρωτάω, απλά στο λέω. Θέλουμε να μαθήσεις απλά αν θα το κάνεις. Φυσικά θα το κάνω. Από μόνο που δεν μαγειρεύω καταπληκτικά. Έτσι το είπα τώρα για να το χρυσώσω. Έτσι το είπα. Οπότε μάλλον δεν θα έχει ο κόσμος να πάρει κάτι από τα δικά μου τα tips. Αλλά εντάξει, θα τα έκανα. Θα είχε Αργυρό. Αλλά θα έκανες λοιπόν μια εμφάνιση τέτοια, έτσι. Πολύ, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι μουρμούρα θα ακούγες μετά στο σπίτι. Όχι, θα ίσα που. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα στο εστιατόριο. Κυρία Μπαρμπαρίγου, αλλά έχει φάει και έχει φάει. Με το χέρι στην καρδιά, αν δίπλα στον Άκη έχει μάθει να μαγειρεύει. Γιατί αν μου πει όχι, θα φρικάρω. Με το χέρι στην καρδιά, όχι. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδάκι μου? Έχω ένα πρόβλημα. Μπορεί να μάθω να κάνω κάτι σήμερα, αύριο δεν θυμάμαι τίποτα. Παιδιά, ηλίθεια είναι να μάθει να μαγειρεύει. Αφού και το μπράβο, Θεέ, ωραία, αφού τον έχει.